και μόλις out. Ο Ολιβάρες. Πάει μπάλα στον Τουρσουνίδη. Έγινε κάποια... Δημιουργήθηκε κάποια προϋπόθεση ευκαιρίας, θα μπορούσε να πει κανείς. Και πάλι ο Φραντζέσκος. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Βάντζικ, παραλίγο. Να δούμε την επιλογή του Νάγκμπε. Μία τρίπλα και η σέντρα. Εκεί όπου τελικά θα καταφέρει να επωφεληθεί ο Τάσος Κατσιαμπής. Ήταν η πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νάγκμπε. Το γύρισμα της μπάλας. Ο Κατσιαμπής ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε από πολύ κοντά να σπρώξει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Αυτή τη φορά θα σουτάρει και πάλι ο Λιμπερόπουλος. Θα πεταχτεί ο Αργυρίου απευθείας στο σουτ. Την μπάλα κόρνερ, το Σμίκλαν τώρα. Παιχνίδι κέντρου με δυνατές μονομαχίες. Στράντλι τώρα μπροστά. Κάνει τη σέντρα σουτ, επικίνδυνη. Ωραία παλιά του Μίκλαν για το Στράντλι. Θα πιάσει κατευθείαν το σουτ, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Αργυρίου. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Αχιλλέας Ζαφυρίου. Οι προπονητές είναι έτοιμοι, οι προπονητές. Όχι. Μετά τη συζήτηση... Ο Αργυρίου όμως θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα εκτελέσει ο Φραντζέσκος και η μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. 11 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. 71 το λεπτό. Δεν πέρασε η μπάλα στο Κομίχες. Απέκτησε ο Αποστολάκης. Ωραία παλιά στον Βαζέχα που θα χάσει όμως την ευκαιρία. Έχει καταλογιστεί το φάουλ λοιπόν υπέρ του Παναθηναϊκού. Και έχει δει την κίτρινη κάρτα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Από τον Κόλα προφανώς θα γίνει το σουτ. Κόνταψε ο Κόλα, έκανε το σουτ και ο Ζαφυρίου έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ο Αχιλλέας Ζαφυρίου ζητά να φύγουν όλοι οι συμπαίκτες από την μπάλα για να εκτελέσει εκείνος. Και ένα καινούριο φάουλ. Θα κερδίσει ο Κώστας Φραντζέσκος από τον Γκούμα. Και είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Γκούμα. Δύο αποβολές. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα κερδίσουμε και πρέπει να είμαστε έτσι. Ευχαριστώ. Ο Παναθηναϊκός πάει. Πιστεύει γιατί έχασε. Ο Παναθηναϊκός γιατί έχασε. Έλα κατά δω. Έλα. Παντελή, τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα. Έλα. Τάσο, το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα, μια καινούργια αρχή. Πιστεύω ότι δείξαμε σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αδίκως ήταν σε αυτή τη θέση. Κώστα, ένα γκολ. Όχι, ευχαριστώ. Τι σε είπα. Έλα, το Ζαφύρι. Έλα. Αχιλλέα, περίμενες να είσαι την κατερματοφύλακας. Βέβαια. Το πρωτάθλημα αρχίζει ουσιαστικά τώρα. Τώρα αρχίζει για μας. Αλήθεια. Υπομονή από τον Τι ένιωσες όταν ήσουν κατερματοφύλακας. Ήμουν έτοιμος να παίξω. Τη φάση της αποβολής του Αργυρίου. Ήταν τελικά κατά δική σας κρίση. Εάν ο Αργυρίου όντως έπιασε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σωστά πρέπει. Εσείς τι είδατε, είστε στο μάτι. Δεν μπορώ να πω από εκεί που ήμουν. Πώς κρίνετε τη διαιτησία του κυρίου Μπίκα. Δεν θα ήθελα να κάνω σχόλιο. Ήταν πέναλτι στη φάση που ζήτησε ο ΠΑΟ. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Μπίκα, στη μικρή περιοχή είναι πέναλτι. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟ αρχίζει τώρα,
Δεν είχαμε φέτος και το καλύτερο ξεκίνημα. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε με τη σημερινή νίκη ξεκινώντας. Θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Κύριε Πρόεδρε, ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε κάτι που δεν είχε σε άλλα παιχνίδια. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε, τι θέλετε να του δώσετε ακόμη περισσότερο? Εγώ αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μας και στην προπονητική ομάδα και βέβαια και στον κόσμο που βοήθησε πάρα πολύ το σημερινό κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρόεδρου του ΠΑΟΚ Γιώργου. Δυστυχώς για μας το ξεκίνημά μας δεν ήταν καθόλου καλό και μπορώ να πω ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Το λέω αυτό διότι παρά το γεγονός ότι είχαμε τον ευνοϊκό άνεμο με το μέρος μας, δεν κάναμε ούτε ένα αξιόλογο σουτ και δεν απειλήσαμε ουσιαστικά την αιστεία του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μας έλειψαν βασικά στοιχεία του παιχνιδιού μας. Η ταχύτητα και η μη ολοκλήρωση των προσπαθειών στην αντίπαλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δυνατός. Κέρδισε δίκαια. Εγώ δεν έχω παράπονα από τους παίκτες μου. Το λέω αυτό διότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι η πρώτη μας ήττα τη φετινή χρονιά σε όλους τους αγώνες. Πιστεύω ότι προήλθε από την καλή απόδοση του ΠΑΟΚ και βέβαια από την υπερπροσπάθεια τη δική μας στον αγώνα της Τετάρτης. Το τίμημα της οποίας πληρώσαμε με την κόπωση κάποιων παικτών. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε σύντομα την ήττα. Όπως τόνισα και προχθές, μεγάλες ομάδες οφείλουν και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες ούτε να πανηγυρίζουν αλλά ούτε και να απογοητεύονται. Ο δρόμος είναι μακρύς για το πρωτάθλημα. Θα πρέπει μέσα από τα λάθη που κάναμε να βρούμε και τις κατάλληλες λύσεις. Εύχομαι στον Άγγελο και στον ΠΑΟΚ καλή πορεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αναστασιάδης θα κάνει κάποια σχόλια και μετά θα μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας και στους προπονητές. Είχα πει στη συνέντευξη τύπου της Τετάρτης ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος κάθε παιχνίδι να το κερδίσει. Και σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Δανιέλ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκτός από τη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού και την καλή ψυχολογία της, γιατί από την αρχή της σεζόν δεν έχει χάσει ακόμα. Και σε Ευρώπη και σε ελληνικό πρωτάθλημα. Αντίθετα που εμείς έπρεπε εκτός από το να καλύψουμε την αγωνιστική απραξία που είχαμε αυτές τις τελευταίες από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τον παράγοντα του ψυχολογικού.